Γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ εύκολη τυρόπιτα χωρίς φύλλο. Ή αλλιώς η τυρόπιτα της τεμπέλας, έτσι την ξέρω κι εγώ. Γι' αυτό θα χρειαστούμε 250 ml φρέσκο γάλα, 3 αυγά, μισό κεσεδάκι γιαούρτι ή 100 γραμμάρια, 100 γραμμάρια βούτυρο, 170 γραμμάρια ή ένα φλιτζάνι του τσαγιού φαρίνα και φέτα τυρί της αρεσκίας σας. Πάμε όμως να την ξεκινήσουμε. Στον μπολ μου θα χτυπήσω το βούτυρο με το μίξερ. Εναλλάξω τώρα μέσα σε αυτό θα ρίχνω το γάλα μου και το αλεύρι μου. Μετά θα ρίξω τα αυγά. Και αφού ανακατευτούν, θα ρίξω και το γιαούρτι μου. Αυτή είναι η ζύμη μου για την τυρόπιτά μου. Τώρα θα πάρω το τυρί και θα το ρίξω και αυτό μέσα. Ουσιαστικά η τυρόπιτά μας είναι έτοιμη. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο τυρί θέλετε. Θα πάρουμε ένα πυρέξ, το οποίο το έχουμε λαδώσει καλά. Και λέω πυρέξ γιατί θέλω να βλέπω τη ζύμη μου όπως ψήνεται και από κάτω. Θα το χύσουμε μέσα. Η φέτα που χρησιμοποίησα είναι γύρω στα 400 γραμμάρια. Βέβαια, σας είπα ότι μπορείτε να βάλετε και άλλα τυριά, ό,τι τυριά εσείς θέλετε. Μπορείτε να ρίξετε και από πάνω τώρα, να το κάνετε σαν κρούστα κάποιο τυρί. Είναι έτοιμη. Θα τη βάλω στο φούρνο στο πάνω κάτω, στους 180 περίπου, για μισή ώρα, 30 λεπτά με 40. Ανάλογα το φούρνο σας, θα το δείτε, θα πάρει ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Όπως βλέπετε η πίτα μου είναι έτοιμη, καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμη γιατί έχει πάρει από όλες τις πλευρές το ίδιο χρώμα. Έριξα λίγο πιπέρι από πάνω, αν θέλετε κι εσείς μπορείτε να ρίξετε. Να σας σερβίρω να σας δείξω πώς θα βγει. Είναι πολύ νόστιμη και αρέσει σε όλους, και σε μικρούς και σε μεγάλους. Και πολύ. Αφήστε τη λίγο να κρυώσει για να τη βγάλετε. Εμένα τώρα μου κολλάει αρκετά. Αυτή είναι. Είναι αρκετά γευστική. Βάλτε και τυριά που λιώνουν μέσα. Δοκιμάστε τη. Αν τη φτιάξετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία.